Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Τι κάνετε από Θεσσαλονίκη, καλησπέρα. Καλησπέρα στην ωραία Θεσσαλονίκη. Είστε καλά? Είμαστε καλά, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, εσείς? Ευτυχώς είμαστε καλά, είχε αίσθηση ο τέλος. Έγινε λίγο σύριαλ όμως η ιστορία. Έγινε λίγο σύριαλ, απρόσμενα θα έλεγα, γιατί έδειχνε από την αρχή ότι θα πάρει καλή τροπή το θέμα, όταν υπήρξε και το ενδιαφέρον του Άρη. Λίγο το όνομα του Καρυπίδη, λίγο ο Άρης, λίγο ότι ξαφνικά όλοι αρχίζουν και βλέπουν τον Άρη ότι ξαναπάει να γίνει κάτι έτσι, μια δύναμη, όλα αυτά τα πράγματα, πήγε να δυσκολέψει την υπόθεση. Για να είμαι ειλικρινής, καταλυτικότατο ρόλο έπαιξε του Γιάννη ο χαρακτήρας και η προσπάθεια που έκανε μια προσπάθεια στο τέλος και μια κίνηση καλής θελήσεως. Και για τα δικά του τα λεφτά προσπάθησε λίγο να μείνει τόσο το συμβόλαιο δυνατό, τόσο και με την Καλονή να δείξει μια καλή διάθεση, και έτσι η δικιά του προσπάθεια και του Προέδρου φυσικά που ήθελε να γίνει η δουλειά, έφτασε στο αίσιο τέλος. Νομίζω το, το θέμα είναι τυπικό πλέον, έτσι δεν είναι? Ο παίκτης, ναι, είναι τυπικό, έχει υπογραφεί η λύση της και έχει σταλεί στην ομάδα. Έχουμε λίγο θέμα με τους χρόνους. Γιατί από Θεσσαλονίκη να πάει Μυτιλίνη, από Μυτιλίνη να ξαναπάει, όλα αυτά με τα courier και με τις διαδικασίες, θα μας πάρει λίγες μέρες. Πιστεύω να γίνει, και έχει ξεκινήσει ήδη ο αγώνας δρόμου, να είναι το Σαββατοκύριακο με την ομάδα κανονικότατα στην αποστολή. Ναι, σωστά. Κρατάω μια πολύ μικρή επιφύλαξη μόνο για τους χρόνους. Ναι, καλά. Σε αυτό είναι κάτι που δεν εξαρτάται από εσάς. Άλλωστε είναι κάτι το οποίο γίνεται πλέον μέσα από, μέσα από την ΕΠΟ. Γιατί πρέπει να γίνει επικύρωση της λύσης του συμβολαίου και όλα αυτά τα γνωστά. Να εγγραφεί σαν ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής και ούτω καθεξής. Ακριβώς. Πάντως το παράδοξο, όχι γιατί μιλάμε για τον Άρη, αλλά δεν είναι και το πιο συχνό ένας παίκτης όπως ο Γιάννης Σιδεράκης να πηγαίνει πριν από 15 μέρες στην Καλονή και μετά από 15 μέρες να αφήνει την Καλονή και να έρχεται στον Άρη. Η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως τα λέτε είναι τα πράγματα, όμως θέλω να ξαναβάλω στην κουβέντα ότι το όνομα του Καρυπίδη έδωσε σε πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές το κίνητρο ότι πάει να ξαναγίνει ο Άρης μεγάλος. Και έτσι σε αυτή την προσπάθεια κάποιοι ποδοσφαιριστές που σε κάποιες συγκεκριμένες θέσεις που εκλήθησαν να δώσουν ας πούμε τη συγκατάθεσή τους να πάνε, αυτοί οι ποδοσφαιριστές αμέσως κάναν τα πάντα για να φύγουν. Νομίζω και άλλη μια περίπτωση είναι σας καριά να γίνει κάτω από αυτές τις διαδικασίες. Θέλω να πω δηλαδή ότι όταν βλέπουν ότι μια ομάδα πάει να δυναμώσει και οι ποδοσφαιριστές είναι μέσα στην αγορά, βλέπουν τι γίνεται. Κάνουν τα πάντα για ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει. Ο Γιάννης σαν επιλογή για την Καλονή, με το σκεπτικό είχαν οι άνθρωποι ότι ο Χοκ πάει πάρα πολύ καλά, το παιδί. Πολύ πιθανό να αποτελέσει μεταγραφικό στόχο ομάδων τον Ιανουάριο, οπότε θα ήθελα να είναι καλυμμένη. Σωστά. Βάσει αυτής της λογικής έγινε η μεταγραφή του Γιάννη. Οπότε ο Γιάννης, ξέροντας ότι πολύ πιθανό να περιμένει 2-3 μήνες μέχρι να γίνει αυτή η διαδικασία, βλέποντας ότι ο Άρης πάει να δυναμώσει από τώρα, προσπάθησε να κάνει και αυτός αυτό που μπορούσε για να μεταγραφεί στον Άρη. Είναι και μια ευκαιρία για τον Γιάννη το Σιδεράκη. Ο Άρης νομίζω ότι τα ταλέντο πάντοτε είχε ως τερματοφύλακας. Έχει δυνατότητες, τις έχει αποδείξει. Στον Πανιόνιο έκανε εξαιρετικά παιχνίδια. Στον Πανιόνιο είχε φτάσει μέχρι τον προθάλαμο της εθνικής ομάδας. Ακριβώς. Έτσι. Είναι ένας τερματοφύλακας ο οποίος κατά τη δικιά μου ταπεινή άποψη δεν έχει δείξει ακόμα αυτά που μπορεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Να. Έχει πολύ μεγαλύτερες ικανότητες και πιστεύω ότι τώρα που έχει το μυαλό τελείως καθαρό και είναι σε μια ομάδα η οποία πραγματικά από τώρα ξεκινάει μια μεγάλη προσπάθεια και μια μεγάλη πορεία, ευελπιστούμε όλοι, νομίζω ότι θα δείξει πραγματικά ένα πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο. Έχει έτσι ενδιαφέρον να μας πείτε πριν κλείσουμε και την εικόνα που έχετε αποκομίσει από τον κύριο Καρυπίδη, έτσι γιατί είχα τη δυνατότητα να μιλήσετε μαζί του στα πλαίσια της μετακίνησης αυτής του Γιάννη του Σιδεράκη, τον οποίο εκπροσωπείτε. Επειδή βοήθησα και στη μεταγραφή και του προπονητή, έχω να πω ότι μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά έχει ένα όραμα για τον Άρη. Είναι πάρα πολύ φιλόδοξο παιδί, πάρα πολύ σοβαρός σαν επιχειρηματίας και σαν άνθρωπος. Μου έχει κάνει εντύπωση πόσο καταρτισμένη γνώση έχει για το ποδόσφαιρο. Δεν είναι ονειροβατή, αλλά καταλαβαίνει ότι έχει πάει σε ένα μεγάλο πλοίο και βλέπω ότι έχει διάθεση να το διαχειριστεί πάρα πολύ καλά. Δεν κάνει τρελά πράγματα, δεν κάνει εντυπωσιασμούς, δεν προσπαθεί να πείσει με ψευτοπραγματάκια, αυτό που λέμε να το λαϊκεύσει.
και προσπαθεί πραγματικά με κινήσεις να κάνει τον Άρη κάθε μέρα που περνάει να λύνει προβλήματα και να κάνει τον Άρη σιγά σιγά τον παλιό Άρη όπως ήταν στο παρελθόν. Εκτιμώ ότι είναι ένα πάρα πολύ φιλόδοξο παιδί, το οποίο δύσκολα να αποτύχει. Μακάρι έτσι. Αυτό μου έδειξε στην πρώτη γνωριμία. Αυτό μου έδειξε. Ναι. Και βγάζει και ένα προπονητή, τον οποίο και εσείς τον γνωρίζετε πολύ καλά. Το ξέρουμε και εμείς εδώ, τον Νίκο Αναστόπουλο, ξανασυνεργαστεί με τον Άρη, ο οποίος είναι μανούλα σε τέτοιες αποστολές, να τις περιγράψω έτσι. Έτσι, και είναι και άλλη μια περίπτωση χαρακτηριστική που και αυτός μόλις είδε ότι κάτι πάει να γίνει σοβαρό στον ΑΕΚ, στον Άρη, συγγνώμη, παράτησε κάποιες πιθανές εντός εισαγωγικών τηλεφωνήματα, παύλα ενοχλήσεις άλλων ομάδων που ετοιμάζονται για αλλαγή προπονητή αλφαεθνικής, μόλις είδε ότι πραγματικά υπάρχει ένα σοβαρό σχέδιο και υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά θέλει να ξαναμεγαλώσει και να δώσει στον Άρη το όνομα που είχε παλιά. Δεν το σκέφτηκε καθόλου. Και όλη αυτή η διαδικασία που γινόταν ήταν καθαρά για διαδικαστικά θέματα, γιατί όπως ξέρετε η μετάβαση αυτή έγινε πάρα πολύ γρήγορα στον κύριο Καρυπίδη και έπρεπε κάποια νομικά θέματα να λυθούν μέχρι να κλείσει και ο κύριος Αναστόπουλος. Ναι, σωστό. Και αυτός ήταν ένας από τους λόγους που και ο ίδιος δεν το σκέφτηκε καθόλου όταν είδε ότι πάει να γίνει κάτι πολύ σοβαρό στον Άρη. Ναι. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την κουβέντα. Κρατάμε αυτό που μας είπατε και για τον Γιάννη του Σιδεράκη και για τον Νίκο Αναστόπουλο αλλά και τον κύριο Καρυπίδη. Και να ευχηθούν. Όλα θα πάνε καλά. Όλα θα πάνε καλά. Εγώ είδα πάρα πολύ μεγάλη αισιοδοξία. Μακάρι. Αυτό θέλω να το μεταφέρω. Μακάρι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Απόγευμα.